στην Ευρώπη έχουμε καθυστερήσεις. Δυστυχώς, Μαρία Ψαρά, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Μαθαίνουμε ότι δεν αναμένεται ούτε αύριο να εγκριθεί το σκεύασμα της Μοντέρνα και επίσης παρά τις πολιτικές πιέσεις δεν τρέχει και η διαδικασία με την AstraZeneca. Νίκη, όπως είπαν διπλωματικές φύγες στο Όπεν, η Ειδική Επιτροπή των Γιατρών συνεδρίασε χθες, αλλά δεν κατάφερε να βγάλει απόφαση για την έγκριση του εμβολίου της Μοντέρνα. Και αυτό γιατί ήθελε επικαιροποίηση σε έγγραφα και στοιχεία σε σχέση με τους δοκιμές του εμβολίου. Παρά την πολιτική πίεση, όντως, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιμένει ότι θα δώσει το πράσινο φως μόνο αν βεβαιωθεί ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Την ίδια ώρα, πηγές εδώ των Βρυξελών μας λένε. Νομίζω με το εμβόλιο της Μοντέρνα είναι που εμβολιάστηκε η Κάμαλα Χάρις, η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Αμερικανική εταιρεία Μοντέρνα. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα σου πω τώρα για τη Γαλλία, ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μπλόκαρε την περαιτέρω παραγγελία δόσεων από τη Pfizer. Γιατί ήταν σε αναμονή τις παραγγελίες από τη δική της, τη γαλλική εταιρεία, τη Sanofi. Τώρα λοιπόν που διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο της Sanofi είναι ακόμα πολύ μακριά, τώρα ξεκίνησαν διαδικασίες της διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κομισιόν και της Pfizer-BioNTech για την αγορά επιπλέον 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου. Νίκη. Λοιπόν, μοιάζει πάντως να παραμένει το μπέρδεμα, η σύγχυση, το χάος σε μια πρωτόγνωρη ομολογουμένως κατάσταση που χρειάζεται όμως αυξημένα αντανακλαστικά. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Ψαρά.